Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα και στο Σπίδα Ραϊδίο. Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε την Κατερίνα Ντίνου. Καλώς ήρθες στο Σπίδα Ραϊδίο, Κατερίνα. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα στους ακροατές σου. Καλησπέρα λέω γιατί καλησπέρα από την Ελλάδα μας. Καλό μεσημέρι για σας εκεί. Καλό βράδυ για σας από την άλλη μεριά, αλλά δεν έχει σημασία γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε. Θα πάμε από την όμορφη Σκόπελο που γεννήθηκες. Θα πρέπει να μου πεις κιόλας αν μεγάλωσες κιόλας εκεί. Σε μια πολύ όμορφη μουσική διαδρομή στα χρόνια ως σήμερα. Ας ξεκινήσουμε όμως αναμνήσεις. Παλιές. Αναμνήσεις, όμορφες αναμνήσεις. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στη Σκόπελο, ένα πολύ όμορφο νησί του Αιγαίου. Μεγάλωνα εκεί, μεγάλωσα εκεί, έφυγα στα 14 μου χρόνια. Αλλά όσο ήμουνα στη Σκόπελο, που έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια, όλα ήταν δεμένα με μουσική. Όλα ήταν δεμένα με μουσικές, με τους γονείς μου που αγαπούσαν πολύ, που αγαπάνε πολύ τη μουσική και που ο μπάς μου είναι μουσικός και υπήρχαν μουσικά όργανα στο σπίτι. Οπότε εγώ από τα 11 χρόνια μου έπιασα στα χέρια μου μια κιθάρα και πλέον το μέλλον μου φαινόταν μόνο μέσα από τη μουσική. Ωστόσο ήθελα και να σπουδάσω, οπότε ξεκίνησα με συγκεκριμένα όνειρα από το νησί. Ξεκίνησα τραγουδώντας εκεί σε κάποιες μουσικές σκηνές μικρές του νησιού μαζί με τον αδερφό μου που, ήταν και αυτός μουσικό, που είναι και αυτός μουσικός και παίζει μπουζούκι, εγώ παίζω κιθάρα. Ξεκινήσαμε από μικρά λοιπόν να παίζουμε εκεί σε μέρη του νησιού μας. Όταν έφυγα από το νησί, ήθελα να σπουδάσω φαρμακοποιός, οπότε το κατάφερα και αυτό. Πήγα πρώτα στο Βόλο, μετά στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα την φαρμακευτική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τραγουδούσα παράλληλα, ποτέ δεν άφησα τη μουσική. Και τελειώνοντας τον κύκλο των σπουδών μου, κατέβηκα στην Αθήνα, όπου είναι και ο τελικός προορισμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και ξεκίνησα εκεί τη δισκογραφία μου και τις πολύ όμορφες συνεργασίες με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής, σημαντικούς και μεγάλους συνθέτες, που συνεργάστηκα και μαζί τους δισκογραφικά. Ξεκίνησα λοιπόν, έχω 5 δίσκους στον αργητικό μου και τώρα ο έκτος που έχει φτάσει στα χέρια σου, που έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και λέγεται Επιθυμία. Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά είναι το Φως Αυγούστου, που κυκλοφόρησε το 2002 και είναι σε συνθέσεις του Φίλιππου Περιστέρη και στίχους του Χρήστου Ξένου, Πάνου Παπαγιανόπουλου και δικούς μου. Ο δεύτερος δίσκος μου ήταν με τον Γιάννη Σπανό, το Σαναζητώ. Ο τρίτος δίσκος με Γιάννη Σπανό, Νίκος Γιώγαλα, Γιώργο Λεπογιάννη. Ο δίσκος μετά ήταν το «Σε λίγο ξημερώνει» με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο. Σε όλους τους δίσκους γράφω και εγώ δικά μου τραγούδια μέσα. Μετά κυκλοφόρησα 4 διαδικτυακά τραγούδια με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, με τον Γιάννη Νικολάου, δικό μου τραγούδι εξ ολοκλήρου στίχους μουσική. Και τώρα φτάνουμε στο σήμερα που έχω κυκλοφορήσει από το Μετρονόμο την Επιθυμία σε στίχους του Δημήτρη Λέτζου, μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχουν πολλά live. Γενικότερα ζω μέσα από τη μουσική live και δημιουργία. Γράφω, τραγουδάω και υπάρχω μέσα από τη μουσική. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Εγώ καθίσει παιδιά με ανοιχτό το στόμα και ακούω την Κατερίνα σε μια διαδρομή που πραγματικά δεν ξέρω τι να τη ρωτήσω τώρα, τι είναι που μου τα από όλα. Λοιπόν, προσπάθησα να τα πω λίγο γρήγορα, έτσι και περιεκτικά. Μια περίληψη λοιπόν μας είπε, αλλά εδώ έχουμε πάρα πολλά να αναλύσουμε. Καταρχήν σε Σκόπελο, εκεί γυρίστε και για το Μάμα Μία, έτσι. Γυρίστε και το Μάμα Μία σε ένα υπέροχο οξοκλήσι. Είναι ο τόπος, το μέρος της ζωής μου αυτό, πάνω στη Σκόπελο, εκεί πηγαίνω από μικρή, είναι ο Αγιάννης, όπου γυρίστηκε η τελευταία, η φοβερή σκηνή με το The Winner Takes It All, ξέρεις, που ανεβαίνει η Meryl Streep στο εξοκλήσι επάνω. Είναι ο Αγιάννης και είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού μας, στη Σκόπελο. Πάει συχνά, έτσι. Δεν νομίζω να πήγεις στην Αθήνα, να έκατσες εκεί και να μην πηγαίνεις στη Σκόπελο, αποκλείεται. Το Σκόπελος δεν είναι ταξίδι, είναι πάντα η επιστροφή στην πατρίδα μου. Πάω όσο πιο συχνά μπορώ, τα καλοκαίρια είμαι μόνιμα εκεί και φεύγω για συναυλίες και ξαναγυρνάω. Το Πάσχα και ενδιάμεσα, γιατί μένουν εκεί οι γονείς μου, έχω το σπίτι μου εκεί. Ουσιαστικά εκεί είναι η αναφορά μου. Δεν έχω φύγει ποτέ ψυχικά από το νησί μου. Νιώθω πιο πολύ φιλοξενούμενη στην Αθήνα,
θέλω να σου πω, από ότι νιώθω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ψυχής μου και της ζωής μου είναι στο νησί. Οπότε, ξέρεις, δεν έχει να κάνει με το αν μπορέσω να πάω φέτος τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Είμαι και έτσι κι αλλιώς. Είσαι εκεί νοερά, ακόμα και να μην μπορείς να Ναι, πας. είναι εκεί η ψυχή μου ολόκληρη. Ή τώρα αντιμετωπίσαμε βέβαια και μια σκληρή περίοδο με τον κορονοϊό, με τις καραντίνες, να μην μπορείς να κινηθείς, να μην μπορείς να πας πουθενά. Σου έλειψε κάτι σε όλο αυτό. Επειδή έχεις ένα ενεργητικό πάρα πολύ έντονο, με πάρα πολλά live, με όλη την ώρα να είσαι μες στη μουσική και στον κόσμο, τι είναι αυτό που σου έλειψε αυτή την περίοδο? Αυτό που μου έλειψε είναι η επαφή με τους ανθρώπους. Ξέρεις, εμείς που τραγουδάμε, το πιο σημαντικό, εμείς οι μουσικοί, το πιο σημαντικό που έχουμε είναι αυτή η επαφή και αυτό το μοίρασμα της μουσικής. Το οποίο είναι ευλογία. Θεωρώ πραγματικά τυχερό τον εαυτό μου που από μικρή ήξερα αυτό που έπρεπε να κάνω. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την επαφή με τον κόσμο. Αυτό δεν το έχουμε εδώ και ένα χρόνο. Μου έλειψε και το νησί μου βέβαια που δεν μπορούσα να πηγαίνω. Και γενικότερα, Αλεξάνδρα, κάθε κατάσταση, κάθε συνθήκη στη ζωή μας που πρέπει να ζούμε με όρους είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από τη φύση του είναι πολύ δύσκολο γιατί ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να είναι ελεύθερος, να αποφασίζει, να βγαίνει, να χαμογελάει, να συναστρέφεται με τους συνανθρώπους του. Αυτό ήταν που μου έλειψε περισσότερο. Και όχι το να βγω από το σπίτι, γιατί γενικότερα μου αρέσει το σπίτι, δημιουργώ στο σπίτι, αγαπώ τη φύση που τη φύση μπορούμε να τη χαρούμε. Μπορέσαμε μέσα στην πανδημία να χαρούμε τη φύση, γιατί ζω και σε ένα περιβάλλον που έχω πολύ φύση γύρω μου, ευτυχώς. Αλλά η επαφή με τον κόσμο ήταν αυτό που μου έλειψε πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι και σε όλη αυτή τη διαδικασία του εγκλισμού, ας πούμε, εγώ ήμουν πάρα πολύ δημιουργική. Έγραψα πολύ και προσπάθησα στην έλλειψη της προοπτικής, ξέρεις, γιατί αυτό ήταν πολύ δύσκολο, το ότι είχαμε μια θολή προοπτική μπροστά μας, το πότε θα ανοίξουν και το πότε. Εγώ προσπάθησα να έχω ένα καθαρό πεδίο μπροστά μου και να βλέπω ότι υπάρχει προοπτική, έτσι ώστε να μπορώ να δημιουργώ, να έχω αυτή την ψυχική, αυτή την εφορία να δημιουργώ, να γράφω τραγούδια. Και μάλιστα σε όλη αυτή τη διαδικασία γράφτηκε ο περισσότερος δίσκος, η επιθυμία για την οποία μιλάμε, γράφτηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Δεν αφήσαμε κάτι, και εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν αφήσαμε να πάει κάτι πίσω. Ήμασταν σε μια επαφή μόνιμη, έστελνε ο ένας τον άλλον τραγούδια, ο συνθέτης που είναι ο Βαγγέλης Μαχαίρας μου έστελνε τα τραγούδια, που τα είχε πάρει από τον Δημήτρη Λέτζο που είναι ο στιχουργός. Υπήρχε μια επαφή τέτοια που δεν σταμάτησε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είχαμε και την όρεξη και την αγάπη για αυτό που κάνουμε. Οπότε έγινε η επιθυμία, όλος ο δίσκος και κυκλοφόρησε μέσα στην πανδημία. Το μόνο που δεν έχω μπορέσει ακόμη να τον παρουσιάσω ζωντανά. Και αυτό ξεκινάμε να κάνουμε τώρα, γιατί φαίνεται να ανοίγουν οι ορίζοντες. Οπότε θα γίνει και αυτό. Και έρχομαι στο τέλος της ημέρας να πω ότι εντάξει, τελείωσε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μπόρεσα τουλάχιστον να είμαι δημιουργική και σιγά σιγά θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον όλο αυτό όμως σου έφερε κάτι θετικό. Γιατί μπορώ να πω, Κατερίνα, ότι δεν άφησες, παιδί μου, το πρόβλημα να σε ρίξει κάτω, να πάθεις κατάθλιψη, να πεις «Ωχ, τώρα τι κάνουμε». Τουλάχιστον δημιούργησες μέσα από αυτό. Είπες «Ναι, θα κάνω κάτι το οποίο να ξεφύγει λίγο το μυαλό, αν θέλεις, και να μπορέσω να δώσω στον κόσμο κάτι ακόμα από την Κατερίνα». Είμαι σαν άνθρωπος έτσι και οφείλω να είμαι έτσι. Στα δύσκολα, γιατί στα δύσκολα ο καθένας μας δοκιμάζει τα όρια. Τα δύσκολα βρίσκω δυνάμεις που δεν περίμενα ότι τις έχω. Αλλά σίγουρα μέσα μου έχω και μια αισιοδοξία που την ανακαλύπτω κι εγώ, ξέρεις, με τον χρόνο. Γιατί και εμένα υπήρξαν στιγμές που με έριξε όλο αυτό. Αλλά τελικά ήταν πιο δυνατή η αγάπη μου για τη ζωή. Γιατί αγαπώ τον άνθρωπο και τη ζωή. Και είναι συνείδηση μετά από μερικές καταστάσεις που έχω ζήσει στη ζωή μου, που ήταν δύσκολες, έχει γίνει συνείδηση σε μένα η αγάπη για τη ζωή και τον συνάνθρωπο. Οπότε αυτό οφείλω να το υπηρετώ και με τη στάση της ζωής μου. Και δεν σταμάτησα καθόλου. Στα δύσκολα έγινα πιο δυνατή. Δεν είναι ότι δεν πέρασα δύσκολα. Πέρασα και με τη στεναχώρια όλο αυτό και με την έννοια για του τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς και σαν κλάδος, αν θέλεις, περάσαμε δύσκολα όλη η μουσική. Και
υπήρχε αυτή η στεναχωριακή έννοια για τους συναδέλφους μου, για το πώς θα επιβιώσουμε από όλο αυτό. Αλλά τελικά οφείλει ο καθένας μας να εξαντλεί τα όρια του, να τα ξεπερνάει, και μάλιστα σε καταστάσεις που δεν τις ξέρουμε, δεν ξέραμε πώς είναι αυτό, δεν περίμενε κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Τελικά η καθημερινότητά μας έγινε, απέκτησε λέξεις που δεν τις ξέραμε, που δεν τις είχαμε ξαναχρησιμοποιήσει, πώς είναι τα κρούσματα και ξέρεις, όλο αυτό που ζήσαμε, που ήταν αρρώστια. Όμως ο καθένας οφείλει τελικά να ξεπερνάει τον εαυτό του και να πάει παραπέρα, γιατί αυτό είναι ζωή. Εδώ είναι ο στίβος και εμείς πρέπει να τρέξουμε. Όποιος μένει πίσω, ξέρεις, δεν τον περιμένει η ζωή. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου γενικότερα. Θα μπορούσα να πω ότι ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Καταστάσεις τις οποίες ειδικά εμείς, η δικιά μας γενιά, δεν θα τις φανταζόταν ποτέ, έτσι. Ωστόσο όμως είναι λίγο, αν μου επιτρέπεις να πω, λίγο απάνθρωπο. Από τη μία μεριά να έχεις κλείσει δουλειά, να πας να τραγουδήσεις, να διασκεδάσεις αν θες με τον κόσμο παρέα, και από την άλλη ξαφνικά να κλείνουν τα πάντα και να μην ξέρεις τι να κάνεις ή αν θες πώς να πραγματοποιήσεις το χρόνο σου. Ωστόσο όμως, ήμασταν δημιουργικοί, δηλαδή δεν μείναμε στην άκρη να σκεφτούμε «αχ, τι γίνεται», παραδημιουργήσαμε ένα πολύ όμορφο δίσκο, με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και με ένα μοναδικό τίτλο. Γιατί επιθυμία, αν και επιθυμία πολλά πράγματα συνδυάζονται, επιθυμεί στη ζωή, επιθυμεί στον ήλιο, επιθυμεί στη θάλασσα, αν θες, μια που εγώ είμαι στη Νέα Υόρκη και η θάλασσα είναι λίγο περιορισμένη, να το πω έτσι, η ελληνική θάλασσα, δηλαδή ο ήλιος, θα έλεγα ότι μου έχει λείψει. Πώς σε συνδυάζουμε? Αυτό για μένα είναι ζωγόνος δύναμη, γιατί και γεννήθηκα και μεγάλωσα σαν νησί. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τη θάλασσα. Το πώς έγινε όλο αυτό, καταρχάς η επιθυμία. Η επιθυμία είναι η αρχή. Πριν κάνεις οτιδήποτε, έχεις την επιθυμία να το κάνεις. Ήταν μια μαγική λέξη, μια λέξη γεμάτη ενέργεια και φως. Επιθυμία όμως ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού, του Δημήτρη Λέντζου. Είναι μαγικός ο τίτλος και ήταν και το τραγούδι τόσο όμορφο. Έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία μας. Και όταν πήρα την επιθυμία στα χέρια μου, όταν την άκουσα την επιθυμία και την είπα και κατάλαβα πόσο πολύ μου ταιριάζει. Μου ταιριάζει και ο ήχος του, αλλά και όλη του η φιλοσοφία. Όλο αυτό που λέει το τραγούδι, γιατί συνήθιζα να λέω και συνηθίζω να λέω στο Δημήτρη Λέτζο, μα που με ήξερες τόσο καλά και έγραψες αυτό το τραγούδι για μένα. Μετά την επιθυμία, λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε, ήξερα πλέον ότι αυτός ο δίσκος πρέπει να ολοκληρωθεί με τους ίδιους δημιουργούς, γιατί ξέρεις, όταν κάτι σου βγαίνει τόσο καλά, δεν είναι εύκολο να παντρευτούν εύκολα, να παντρευτούν αρμονικά τρεις άνθρωποι, ο στιχουργός, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής, και θα βάλω και μέσα φυσικά και τον Θανάση Σιλβό, που είναι ο μετρονόμος, η εταιρεία που κυκλοφορήσαμε. Υπήρχε μια αρμονία λοιπόν στη σχέση, βγήκε η επιθυμία και από εκεί και πέρα ήταν σίγουρο για μένα ότι ή θα μείνει μόνο το ένα τραγούδι ή θα κυκλοφορήσει όλος ο δίσκος με τους ίδιους συντελεστές. Που χαρά μου ήταν ότι θέλανε και εκείνοι να το συνεχίσουμε, και γράφτηκε το ένα τραγούδι μετά το άλλο και ολοκληρώθηκε όλο αυτό, και κάθε τραγούδι για μένα είναι μια ξεχωριστή επιθυμία. Κάθε τραγούδι. Ήμασταν σύμφωνοι όλοι να βγει ο τίτλος του τραγουδιού «Επιθυμία» και για να τιμήσουμε το πρώτο τραγούδι που κάναμε μαζί, αλλά και γιατί είναι μια υπέροχη λέξη. Είναι μια λέξη που σε προκαλεί να κάνεις κάτι, να επιθυμήσεις κάτι. Και είναι και το τραγούδι που, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάτι μόνο και μόνο επειδή γράφτηκε πρώτο, θα ξεχώριζα αυτό. Επιθυμία, ε. Αλήθεια, τι επιθυμεί, Κατερίνα? Κατερίνα, τι επιθυμείς? Εγώ επιθυμώ ζωή, θάλασσες. Επιθυμώ αυτό που επιθυμώ πάνω απ' όλα, είναι να ξυπνάω με χαμόγελο, να θέλω να ζω. Δεν θέλω να φεύγουν στιγμές. Θέλω να ζω τη ζωή μου, γιατί έχω συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, ότι τώρα, το τώρα μας ανήκει μόνο. Δεν κάνω, ας πούμε, μακροπρόθεσμα σχέδια. Θέλω να ζω το σήμερα. Η επιθυμία μου είναι να ζω. Να ζω, να είμαι ζωντανός άνθρωπος, να χαίρομαι αυτά που αγαπώ. Να έχω επιθυμίες. Γιατί όταν έχεις επιθυμίες, είσαι και ζωντανός. Ουσιαστικά ζωντανός. Επιβάλλεται. Αν δεν έχεις επιθυμίες, αν δεν επιθυμείς τίποτα, τότε δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα ουσιαστικά. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πνιγεί μέσα στην καθημερινότητά τους και έχουν ξεχάσει τον εαυτό τους, έχουν αφήσει τον εαυτό τους πίσω. Τα δικά τους προσωπικά θέλω. Αυτό φοβόμουν πάντα. Αυτό λοιπόν επιθυμώ. Το να ζω κάθε μέρα και να πω στο τέλος κάθε μέρας ότι ευχαριστώ, σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Οπότε ο μεγάλος σου φόβος, θα έλεγα εγώ, είναι να μην
Να αισθανθείς μάλλον άσχημα μέσα στη μέρα, από ό,τι κατάλαβα. Να σκεφτώ ότι ήταν χαμένη η μέρα. Ότι δεν έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Έστω και κάτι. Αλλά να κάνω αυτό που θα με κάνει να νιώσω ζωντανή. Έχω οργανώσει έτσι τη ζωή μου και την οικογένειά μου και ό,τι αφορά το τραγούδι, που αυτά που κάνω με γεμίζουν χαρά. Με γεμίζουν ζωή. Δεν κάνω κάτι, δηλαδή, που να λέω, αχ, τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί το ξεκίνησα. Ακόμα και οι συνεργασίες μου στη δουλειά και η ζωή μου που την έχω οργανώσει, ξέρεις αυτό, δεν θέλω να ακουστεί κάπως περίεργα. Θέλει δουλειά, δεν σου χαρίζεται κάτι σε αυτή τη ζωή. Καλά, γιατί το οτιδήποτε, σε διακόπτω κιόλας. Το οτιδήποτε χρειάζεται δουλειά για να μπορέσεις να είσαι άνετη και να μπορέσεις να καταφέρεις τα πράγματα που θες μέσα στην ημέρα, λογικό. Ναι, θέλει δουλειά και χρειάζεται να ξέρεις να λες και όχι πολλά. Γιατί εγώ ήξερα ότι κάποια πράγματα, αν τα ακολουθούσα, ίσως η πορεία μου να ήταν διαφορετική, ίσως να ήταν μεγαλύτερη, ίσως οτιδήποτε. Όμως εγώ δεν θα ήμουν καλά μέσα από αυτό. Οπότε οι αποφάσεις μου ήταν παρμένες από τότε που ήμουν παιδί. Ήμουν πολύ όρημη από την αρχή. Ήξερα ότι ήθελα να κάνω αυτό, ήθελα να κάνω αυτό. Και στο θέμα του τραγουδιού, επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν είσαι σταθερός στις αποφάσεις σου, χρειάζονται πάρα πολλές αρνήσεις, να μην υποχωρήσεις σε κάτι που δεν σου ταιριάζει, έστω και αν αυτό κοστίσει. Γιατί όλα κοστίζουν. Αλλά τελικά να μπορείς να πεις ότι αυτό είμαι εγώ, αυτό εκπροσωπώ και αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Γιατί αυτό εμένα με κάνει να νιώθω ήρεμα, όμορφα και σε κάθε δημιουργία νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Γιατί μου τέριαζε αυτό που έκανα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν σε άλλαξε επιτυχία, έτσι. Με τόσους δίσκους στο ενεργητικό σου, φαντάζομαι, με τόσες πολλές συνεργασίες, όπως είπαμε και πριν, με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα, συναυλίες. Δεν άλλαξε την Κατερίνα, ναι, έτσι. Ξέχασα πριν να αναφέρω και το δίσκο με το Μίμι Πλέσα. Ξέρεις, είναι πολλά αυτά. Οπότε το να ξεχάσω είναι. Δεν έχει να κάνει με το υποτιμώ κάτι, απλά είναι πολλά και τα ξεχνάω. Έχω κάνει λοιπόν και ένα ολοκληρωμένο δίσκο με το Μίμι Πλέσα, με τη δική του παρουσία στο στούντιο που έπαιζε πιάνο και επανεκτελέσεις δικών του τραγουδιών που δεν είχαν ακουστεί πάρα πολύ τα περισσότερα από αυτά, αλλά και έχει γράψει και σε στίχους μου, όπου γράψει και σε στίχους μου ο Γιάννης Πανός, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα για τα οποία ένιωθα πάρα πολύ όμορφα την ώρα που έζησα απόλυτα τις στιγμές εκείνες που γίνανε. Δεν περάσανε, δεν ήταν περαστικές στιγμές. Οπότε όταν το ζεις 100% και είσαι μέσα, ψυχή και σώμα, σε αυτό που συμβαίνει και αυτό είναι η μουσική, αυτή είναι η μουσική και μπαίνεις μέσα στο ταξίδι και το ζεις ουσιαστικά, το ζεις με τη μαγεία που έχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να ξεφύγεις, γιατί μπαίνεις στην ουσία της μουσικής. Όταν ασχολείσαι με τη μουσική, με την ειλικρίνεια και όλη σου την ψυχή, το κάνεις με αλήθεια. Η αλήθεια σου αυτή δεν σε αφήνει να ξεφύγεις. Δηλαδή δεν το έκανα για άλλους λόγους, θέλω να σου πω. Δεν το έκανα για να γίνω γνωστή. Το έκανα γιατί μέσα από αυτό έβρισκα εμένα. Οπότε δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ. Αυτό πέτυχε και ξέρεις, ποτέ. Ήμουνα πάντα αυτό που είμαι από τα 14 μου χρόνια, από τα 11, από τα 5. Αυτό το χαρακτήρα είχα, έτσι μεγάλωσα. Και μέσα από τη μουσική που θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Η μουσική βέβαια δεν είναι δουλειά για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει από αυτό κάνω. Αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να το δω διαφορετικά σαν... θέλω αυτό που κάνω να το κάνω καλά. Μέχρι εκεί, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά και να ξεφύγω. Mm-hmm. Από ό,τι μου δεις, θα καταλάβω τα όνειρά σου που είχες σαν παιδί, σαν μια έφηβη 14 χρονών, 15, συνεχίζουν ακόμα και τώρα με το να δημιουργείς συνέχεια, αν θες, παίρνοντας την κιθάρα σου. Πραγματικά θα έλεγα ότι και δικό μου όνειρο θα ήταν να μάθω κιθάρα. Το έχω κάνει, δεν ξέρω πότε θα μάθω. Έλα να μάθω. Αλλά Κατερίνα, παίζουμε το μυστικό εκεί πέρα. Πώς πήρες την απόφαση να μάθεις κιθάρα? Αφού όλοι, ο αδερφός σου έπαιζε μπουζούκι, όπως λέγαμε πριν. Ναι, και ο μπαμπάς μου. Και ο μπαμπάς το ίδιο. Πώς δεν ακολούθησες κανένα μπουζούκι και πήγες στην κιθάρα? Τι είναι αυτό που σε μάγεψε εκεί? Εγώ λοιπόν, θα σου πω κάτι που δεν έχει τύχει να το ξαναπώ αυτό. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν βουτυγμένη στη μουσική, δηλαδή από μικρό παιδάκι. Και εκεί μετά τα 10 μου χρόνια, στα βινίλια που είχαμε στο σπίτι, γιατί είχαμε πολλά βινίλια και αυτό το χρωστάω στους γονείς μου, ότι μεγάλωσα με πολύ καλή μουσική. Είχαμε πολύ καλή μουσική. Είχαμε
Ξαρχάκο, Καλδάρα, Μικρούτσικο, Κουγιουμτζή, Λοΐζο, έτσι μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Και υπήρχε λοιπόν ένα δισκάκι στο σπίτι μας, ένα ορχιστρικό του Ξαρχάκου. Υπήρχε λοιπόν μέσα σε αυτό το δίσκο ένα ορχιστρικό με κιθάρα, το οποίο λεγόταν «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Όταν το άκουσα εγώ αυτό, ήταν μόνο μια κλασική κιθάρα. Όταν το άκουσα αυτό, με συνεπήρε, με πήγε και με πήρε και με πήγε παντού, σε όλη τη γη γύρω-γύρω και με ξαναγυρνούσε. Ήθελα απλά να πάρω μία κιθάρα για να βγάλω αυτό το κομμάτι. Μέχρι τότε είχα πιάσει τον μπουζούκι του μπαμπά στα χέρια μου. Δεν υπήρχε κιθάρα στο σπίτι. Οπότε άρχισα να βλέπω κιθάρες. Στον ύπνο μου κοιμόμουν και έβλεπα νότες να πηδάνε μία πάνω από την άλλη, να φτιάχνουν νότες μία κιθάρα και τέτοια. Οπότε άρχισα να παραπονιέμαι και να λέω: θέλω κιθάρα, θέλω κιθάρα. Οι γονείς μου λίγο, επειδή θέλανε να σπουδάσω περισσότερο. Και ξέρεις, όταν είσαι σε μια επαρχία, δεν είναι και πολύ εύκολες οι συνθήκες για τους γονείς, δηλαδή να ονειρευτούν το μέλλον των παιδιών. Γιατί ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν για να σπουδάσουν. Οπότε ήθελα να έχουν ένα καθαρό όραμα μέσα στο μυαλό τους ότι θα σπουδάσει φαρμακοποιός, όπως μας έχει πει, να μην την πάρει η μουσική, κάπως έτσι. Οπότε δεν ήταν εύκολο να μου πάρουν μια κιθάρα. Και μία μέρα, ωραία, ήρθε ένας φίλος μας οικογενειακός και μου έφερε δώρο μια κιθάρα. Ήμουν 11 χρονών, έπεσα με τα μούτρα πάνω της, έγινε ο σύντροφος της ζωής μου μέχρι και σήμερα. Δεν την έχω αποχωρήσει ποτέ. Έχω 7 κιθάρες αυτή τη στιγμή και δεν πάω πουθενά χωρίς εκείνη. Από τότε λοιπόν το έβγαλα το Ξαρχάκο το κομμάτι. Φαντάζομαι πόσο πρόβες θα έκανες πάνω στην κιθάρα για να βγει το κομμάτι, χωρίς να ξέρεις βέβαια, έτσι. Χωρίς να έχεις κάποιον δάσκαλο για να σου δείξει σαν πρώτη φορά. Δεν είχα ούτε δάσκαλο. Είχα προμηθευτεί, είχα παραγγείλει κιόλας από το Βόλο μια πρακτική μέθοδο κιθάρας, γιατί εκεί δεν είχαμε στο νησί. Και άρχισα απλά. Μόνη μου είχα πάρα πολύ καλή αντίληψη του, άκουγα πολύ καλά, ήξερα να διορθώνω τα λάθη μου. Είναι πολύ σημαντικό να το έχεις αυτό, γιατί μπορείς να προσεγγίσεις το όργανο με μια σταθερή βάση. Οπότε άρχισα να βγάζω μόνη μου τραγούδια, τραγουδούσα και έτσι σιγά σιγά, σαν μια φυσική συνέπεια όμως, χωρίς να το ζωρίσει κανείς από πουθενά, ήταν και ο αδερφός μου δίπλα μου που με πρόσεχε και που βγαίναμε μαζί και παίζαμε και σιγά σιγά αρχίσαμε να παίζουμε σε κόσμο. Και το ήξερα μέσα μου όμως, ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, ό,τι, ναι, θα σπουδάσω φαρμακοποιός, αλλά ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, η κιθάρα θα είναι πάντα κοντά μου. Και θα ζω μέσα από τη μουσική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η κιθάρα σου έδωσε και την έμπνευση για να γράφεις και δικά σου κομμάτια. Η έμπνευση δεν ήρθε μόνο από τις στιγμές της ζωής, γιατί φαντάζομαι έχεις πάρει πολλές ιστορίες από την κάθε στιγμή, από το κάθε λεπτό που έχεις ζήσει. Ωστόσο, η κιθάρα σε αντιπροσωπεύει για να μπορείς να βγάλεις δικά σου κομμάτια, σωστά? Η κιθάρα είναι... πραγματικά δεν μπορώ να βρω να πω τι είναι. Είναι σαν εμένα. Είναι, όπου πάω εγώ είναι και εκείνη. Είναι μέρος από το δικό μου το είναι. Και φυσικά, η κιθάρα είναι από μόνη της η έμπνευση για να γράψεις. Γιατί εγώ το είχα αυτό. Ναι, έγραφα στίχους από μικρή. Παρατηρούσα πάρα πολύ τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Ζούσα βαθιά και έντονα και τις δικές μου ιστορίες, γιατί έμπαινα μέσα στις ιστορίες, δεν περνάγανε από μένα. Και η κιθάρα ήταν ο τρόπος να τα εκφράσω αυτά. Με βοηθούσε. Και γράφω από πολύ μικρή και μουσικές και στίχους, που βέβαια, εντάξει, ήμουν και πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και πετούσα συνέχεια και. Έχω όμως κρατημένα και από εκείνα τα χρόνια, τα αθώα χρόνια. Απλά ένα πράγμα μπορώ να πω, ότι από τότε που την έπιασα στα χέρια μου την κιθάρα, μέχρι τώρα και μέχρι όποτε, όσο μου γράφει να είμαι σε αυτή τη ζωή, θα είμαι μαζί της. Θα είναι μαζί μου. Ορίστε μια επιθυμία. Ορίστε μια επιθυμία. Χωρίς να το ξέρουμε, λοιπόν, βγήκε στη φορά. Πάμε να απολαύσουμε επιθυμία, γιατί δεν γίνεται να μην ακούσουμε ούτε ένα κομμάτι από το δίσκο. Αμέσως τώρα, λοιπόν, θα ακούσουμε επιθυμία και επανερχόμαστε εδώ με την Κατερίνα. Επιθυμία. Αλήθεια, εσείς τι επιθυμείτε? Εγώ επιθυμώ τώρα να έλεγα. Είμαστε σε μια θάλασσα μαραία με την Κατερίνα, μια που είναι και από τη Σκόπελο και πανέμορφο νησί, το οποίο δεν έχω πάει ποτέ. Πρέπει να κανονίσω να πάμε παρέα, μου φαίνεται. Πρέπει να κανονίσει να έρθει οπωσδήποτε, γιατί είναι μεγάλη εμπειρία. Πίστεψε με, να έρθει στο νησί. Είναι ένα υπέροχο νησί. Υπέροχο από όλες τις απόψεις. Δεν μου θάλασσες, οι άνθρωποι. Είναι όλο. Εντάξει, εμένα είναι και η πατρίδα μου, βέβαια.
αλλά Δεν είναι σε εμπειρία. ρόλο. Εσύ, αμέσως η πατρίδα σου. Μ' αρέσουν τα Είναι νησιά. η πατρίδα μου. Και επειδή μου είπες ότι η μαμά σου είναι από τη Κεφαλονιά, ο μπαμπάς μου είναι από τη Λευκάδα, έχω να σου πω. Α, Λευκάδα, Ιθάκη και Αστακό, αν τα ξέρεις από ναι, ποια μέρη. Ναι, τα ξέρω. Εσύ, ναι, και πήγες οπότε Σκόπελο ουσιαστικά και εσύ από νησί σε νησί είσαι. Ναι. Αέριδες από παντού. Μπάζουν αέριδες και θάλασσες. Και όπως λέγαμε πριν, να ακούσουμε την επιθυμία, ασχολήθηκες με την κιθάρα που έγινε ο καλύτερος σου φίλος. Ναι. Παίζουμε τώρα. Όταν γυρνάς από τη δουλειά, είσαι έξω, παιδί μου. Και πες ότι δεν έχεις την κιθάρα μαζί ή την κουβαλάς μαζί με στο μάξι. Μα την κιθάρα την παίρνω μαζί ό,τι και τραγουδάω. Πάντα μαζί μου είναι η κιθάρα μου και το μπαγκλαμαδάκι μου. Α, και μπαγκλαμαδάκι. Ένα-ένα μου τα βγάζεις τώρα. Πρώτα είπαμε για κιθάρα, τώρα μου λες για μπαγκλαμαδάκι. Μπαγκλαμαδάκι μου, Γιώργο τον λέει το μπαγκλαμά μου. Τα έμαθες και τα δύο παράλληλα ή πρώτα σε παρέσυρε η κιθάρα και μετά στην πορεία έμαθες και τον μπαγκλαμαδάκι. Ήμουνα με την κιθάρα μου και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη που σπούδαζα, μου ζήτησαν να τραγουδήσω σε ένα μαγαζί, στο οποίο υπήρχε ήδη κάποιος που έπαιζε κιθάρα, οπότε δεν, με θέλανε μόνο για τη φωνή μου εκεί. Μου είπαν δεν θα κρατάς κιθάρα. Και εμένα μου στήχησε πάρα πολύ αυτό, το ότι δεν θα είχα ένα μουσικό όργανο. Και την πρώτη βραδιά που ανέβηκα να τραγουδήσω ήταν ένα μπαγλαμαδάκι εκεί κάτω, στο παλκό. Και τους λέω, μπορώ να το πάρω, λέω, μαζί μου μια εβδομάδα στο σπίτι μου. Το πήρα μια εβδομάδα και μετά από μια εβδομάδα βγήκα και έπαιζα τραγούδια κανονικά με το μπαγλαμαδάκι. Και μετά αγόρασα δικό μου και αυτά. Και εκεί συνεχίζεται. Αυτοδίδακτη λοιπόν και σε αυτό το όργανο. Ναι. Αυτοδίδακτη ναι, στην ναι. κιθάρα, μια που σε Σκόπελο, όπως είπαμε και πριν, ήταν λίγο περιορισμένο στο να μπορέσεις να μάθεις κάποιο μουσικό όργανο. Αυτοδίδακτη ναι, και στο μπαγκλαμαδάκι. Καλά, είσαι πολύ τάλαντη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι αυτό που σου είπα. Σε τραβάει από μόνο του. Είναι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή σε αναγνωρίζει. Εμένα με αναγνώρισε η κιθάρα και μου λέει τώρα είσαι δική μου για πάντα. Οπότε έμεινα μαζί του για πάντα. Και το ίδιο και τον μπαγκλαμαδάκι. Και φαντάζομαι την πρώτη φορά που μπήκες μέσα στο στούντιο, γιατί ναι, διαφορετικά είναι να είσαι στα live και με τον αδερφό και όλα κοντά, και διαφορετικά ξαφνικά να μπαίνεις επαγγελματικά μέσα στο στούντιο παρέα με την κιθάρα, γιατί δεν την αποχωριζόμαστε ποτέ, και ποτέ. Να ξεκινάς το πρώτο κομμάτι. Πώς ήταν για σένα εκείνη η εμπειρία? Το στούντιο λοιπόν ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και μάλιστα όταν ξεκίνησε η διαδικασία του πρώτου δίσκου, ήταν αυτό το μαγικό ότι πάλι βγάζαμε τα τραγούδια, ότι πηγαίναμε στο home studio του συνθέτη, του Φίλιππου Περιστέρη τότε, και βρίσκαμε τα τραγούδια και τα δοκιμάζαμε και τα φτιάχναμε και μαγικό όλο αυτό, όλη αυτή η δημιουργία μαγική, και μάλιστα σου είπα και με δικούς μου στίχους μέσα, οπότε όλο ήταν ένα υπέροχο. Μετά, όταν πήγαμε στο στούντιο, το στούντιο έχει κάτι ψυχρό, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει λοιπόν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Απλά με το που ξεκινάει, δηλαδή μπήκα στο στούντιο, φόρεσα τα ακουστικά, ένιωσα λίγο περίεργα και άβολα γιατί ήμουν μόνη μου στο χώρο. Δεν ήταν πλέον, ήταν ότι ακούω τη μουσική και πρέπει να τραγουδήσω πάνω της. Όμως αυτό στα πρώτα δευτερόλεπτα με την πρώτη νότα που τραγουδάς, εγώ τουλάχιστον με απορροφάει τόσο πολύ που ξεχνάω. Ξεχνιέμαι και κάνω αυτό που ξέρω πάντα να κάνω. Βέβαια στο στούντιο υπάρχουν κανόνες, δεν είναι το live τραγουδίσμα που νιώθεις πιο ελεύθερος, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Έμαθα λοιπόν σιγά σιγά, και όχι σιγά σιγά γιατί ξέρω να είμαι στρατιώτης, έμαθα γρήγορα να υπακούω σε αυτούς τους κανόνες, έτσι ώστε να βγαίνει κάθε φορά ένα καλό αποτέλεσμα και την επόμενη φορά καλύτερο και την επόμενη φορά καλύτερο, γιατί πάντα μαθαίνουμε. Και μπορώ να πω ότι κάθε δισκογραφική μου απόπειρα έχει μία ωριμότητα μεγαλύτερη από την προηγούμενη και έτσι ακολουθώ αυτή τη διαδρομή. Θέλω πάντα κάθε φορά που κάνω κάτι να είναι ένα βήμα πιο μπροστά, χωρίς να υποτιμώ τα προηγούμενα, αλλά εγώ πρέπει να καλυτερεύω όπως και να έχει. Και στην κιθάρα μου και στη φωνή μου και στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Εγώ από ό,τι είδα, Κατερίνα, σε κάθε σου δισκογραφική δουλειά, γιατί τώρα μελετάμε για 6 δίσκους, έτσι, κάθε φορά βλέπω και κάτι διαφορετικό. Μία διαφορετική πινελιά, αν θες, στον κάθε δίσκο. Ίσως είναι οι ανθρώποι που αλλάζουν, οι συνεργάτες σου, που νομίζω ότι δεν πολύ αλλάζουν κιόλας, αλλά θα έλεγα μια Κατερίνα διαφορετική. Πιο όρημη κάθε φορά, να βγαίνει άλλο συνέστημα κάθε φορά σε κάθε δίσκο. Για σένα, πώς ήταν η εμπειρία από τον ένα δίσκο στο άλλο, δηλαδή πώς ήταν να κάνεις επιλογές των τραγουδιών, γιατί κάθε φορά σε βλέπω διαφορετική, όπως και τώρα στο Επιθυμία. Ναι, όπως είπα, δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια και δεν στοχεύω και συνεργασίες.
Δεν λέω δηλαδή τώρα ο επόμενο δίσκο θα είναι με αυτόν. Όχι. Αφήνω τα πράγματα να εξελίσσονται και να έρχονται, γιατί είμαι και σε μια δυναμική κατάσταση. Υπάρχω στο χώρο, δηλαδή δεν είμαι στο σπίτι μου, που δεν συμβαίνει τίποτα όταν κάθεσαι, αλλά επειδή είμαι σε μια διαδικασία, σε μια εξέλιξη κάθε φορά, γνωρίζω ανθρώπους. Οπότε αφήνω τη στιγμή να μου φέρει πράγματα. Όταν εκείνα τα πράγματα που φέρνει, όταν εκείνοι οι άνθρωποι που έρχονται στο δρόμο μου και μπαίνω στο δικό τους, όταν νιώθω ότι ταιριάζουμε, εκεί προκαλώ πλέον την κατάσταση. Εκεί θα το προκαλέσω να συμβεί. Αλλά πρέπει πρώτα να έρθει η στιγμή, να τη νιώσω ότι μου ταιριάζει αυτή η στιγμή. Όσο για τα διαφορετικά είδη που λες, υπάρχουν διαφορετικά είδη, τραγουδάω λαϊκό τραγούδι, έχω τραγουδήσει pop, το Σανεσδό με το Γιάννη Σπανό. Mm-hmm. Γενικότερα δεν έχω στεγανά να πω ότι τραγουδάω μόνο λαϊκό ή τραγουδάω μόνο pop ή οτιδήποτε, ξέρεις, λυρικό τραγούδι. Οτιδήποτε. Είναι ό,τι θα ταιριάξω στη φωνή μου και θα το ταιριάξω και εγώ θα πω ότι μ' αρέσει αυτό, το κάνω με αξιοπρέπεια. Οπότε μπορώ να πειραματίζομαι ανάμεσα στα είδη, χωρίς να σκέφτομαι ότι ναι, αυτό δεν ταιριάζει με το προηγούμενο. Όχι, η μουσική δεν χρειάζεται να συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο ή με τον ίδιο ρυθμό. Άρα, γνωρίζετε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική είναι μία και δεν μπορούμε να περιοριστούμε στα διαφορετικά είδη, αν θες. Έτσι? Ναι, ακριβώς. Αρκεί να έχουν να πούνε κάτι αυτά τα είδη. Μια συγκεκριμένη δημιουργία, ένα συγκεκριμένο τραγούδι, να έχει να πει κάτι, να είναι εμπνευσμένο, να μιλάει μέσα σου. Να μην είναι ένα τραγούδι τώρα απλά για να βγει να κάνει ένα σουξέ και να περάσει και να το ξεχάσουμε. Αρκεί να έχει ένα ειδικό βάρος πάντα με τη δική μου την οπτική. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν σου λέω ότι. Απλά όταν θεωρήσω ότι αυτό το τραγούδι, είτε που έγραψα εγώ, είτε που μου κάνανε την τιμή και μου το δώσανε σπουδαίοι άνθρωποι μέχρι σήμερα, αν νιώσω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το τραγούδι και να υποθεί, να ερμηνευτεί, τότε δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν ναι, αλλά δεν ταιριάζει με το ενορχιστρωτικά ίσως ή σε ύφος με αυτό που έκανα στον προηγούμενο δίσκο. Δεν έχω τέτοια στεγανά στο μυαλό μου. Τα μόνο μου στεγανά είναι να είναι καλό τραγούδι, να έχει την ποιότητά του, να έχει κάτι να πει. Άρα από ό,τι κατάλαβα, επιλέγεις τα τραγούδια με βάση τα συναισθήματα, αν θες, ή με βάση τα μηνύματα που θες εσύ η ίδια, σαν Κατερινά, να δώσεις σε όλους εμάς που θα ακούσουμε το τραγούδι, σωστά? Με βάση τα συναισθήματα, σίγουρα, με βάση την αντικειμενική τους αξία, όσο μπορεί να είναι αντικειμενική, γιατί ξέρεις, όταν δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς αντικειμενικοί εμείς, είναι η δική μας ματιά. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μουσική, νομίζω ότι υπάρχει μια αντικειμενικότητα στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Διαλέγω σίγουρα και συναισθηματικά, γιατί το τραγούδι τι σκοπό έχει? Έχει σκοπό να σε κάνει να νιώσεις πράγματα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Δεν είναι ο σκοπός του δηλαδή μόνο να σε σηκώσει να χορέψεις. Ναι, αυτό, ναι, ο χορός είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση συναισθηματική. Απλά να έχει όλη αυτή, να έχει και την ουσία του σαν τραγούδι. Να έχει σαφώς τα μηνύματα του. Βέβαια, πρέπει να έχει μηνύματα μέσα το τραγούδι. Πρέπει να φωτογραφίζει και τις εποχές που περνάμε το κάθε τραγούδι. Γιατί ένας ιστορικός του μέλλοντος, ακούγοντας τα δικά μας τραγούδια, θα βγάλει και τα συμπεράσματά του για την εποχή μας. Οπότε εκεί πρέπει λοιπόν να αφήσει ένα στίγμα, το οποίο να είναι καθαρό και να έχει κάτι να πει. Να έχει κάτι να πει. Όχι απλά να το γράψει για να το γράψει, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν θα υπάρχουν πια. Τώρα υπάρχουν άπειρα τραγούδια στο διαδίκτυο. Άπειρα. Θα ήταν πολύ όμορφο να υπάρχει ένας τρόπος να επιλέγετε ποια τραγούδια πια θα ακούγονται. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, ναι. Γιατί είναι ένας τεράστιος ωκεανός από τραγούδια. Προσπαθώ λοιπόν μέσα σε όλα αυτά να συναντώ, όταν συναντήσω τους ανθρώπους που νιώθω ότι ταιριάζω, να δημιουργώ με αυτούς. Να συνυπάρχω με αυτούς, γιατί εκεί νιώθω καλά και εκεί νιώθω ότι, εν πάση περιπτώσει, αξίζει τον κόπο να είμαι σε αυτήν. Αξίζει τον κόπο να κάνω μουσική. Γιατί η μουσική είναι μεγάλη τιμή για όλους. Πρέπει να τις αξίζεις της μουσικής, για μένα. Πρέπει να τις αξίζω για να είμαι εδώ. Και ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα, το κάνω με αυτή την έννοια. Να τις αξίζω. Γιατί την αγαπώ βαθιά και έτσι ζω. Μα φαίνεται κιόλας αυτό, Κατερίνα, όπως λες, εκτός ότι αξίζεις. Γιατί έχεις μια φοβερή ερμηνεία. Μπορείς να στηρίξεις άπειρα τραγούδια. Ωστόσο, βλέπω εγώ κάθε φορά σε κάθε τραγούδι σου το οποίο το ζεις εσύ ίδια πρώτα. Δηλαδή, αυτό
βγαίνει σε μένα. Δεν είναι μόνο ότι ερμηνεύεις, ναι, απλά παίρνω τους στίχους και τους ερμηνεύω και εντάξει είμαστε. Βλέπω εγώ την Κατερίνα ότι το ζει η ίδια η Κατερίνα πρώτα. Το έχει αγαπήσει σαν δικό της κομμάτι. Έτσι. Και μετά το παρουσιάζει σε όλους εμάς. Κύκλος. Έτσι, είναι ο κύκλος. Είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και τη στιγμή τώρα που αν κλείσουμε το τηλέφωνο, εγώ θα πάρω την κιθάρα μου να παίξω. Δεν θα πάρω απλά την κιθάρα μου να παίξω για να περάσουν 5 λεπτά, 3 λεπτά ενός τραγουδιού. Θα μπω μέσα του. Κάθε στιγμή μπαίνω μέσα σε ένα τραγούδι. Και στο στούντιο. Και στο live. Στο live που τα ζω όλα από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Ακόμα και στο σπίτι μου που παίζω μουσική. Δεν θα παίξω απλά για να παίξω. Θα παίξω για να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Και να περάσω μέσα από το τραγούδι και να ζήσω την ιστορία του τραγουδιού και να την κάνω δική μου. Πώς θα σου την πω εσένα, άμα δεν την κάνω πρώτα δική μου. Πώς θα μιλήσω το στίχο, άμα δεν τον νιώσω εγώ πρώτα. Άρα εκφράζεσαι μέσα από την κιθάρα, τους στίχους, τη μουσική γενικά. Ένας τρόπος για να μπορέσεις να δώσεις όλους εμάς τα συναισθήματά σου, αν θες τη χαρά σου, τη λύπη σου, αν θες την αγάπη σου για όλους εμάς. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να το κάνεις όλο αυτό. Να μπορέσεις να γράψεις στίχους, να ερμηνεύσεις στίχους, να μπεις κυριολεκτικά μέσα σε όλο αυτό το... Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, αν θες, γιατί η μουσική δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Συνέχεια θα ανεβαίνεις, συνέχεια θα μαθαίνεις, συνέχεια θα βελτιώνεσαι. Ωστόσο, όμως, εδώ είσαι σε ένα επίπεδο που πραγματικά κάθε στιγμή μας καταπλήκει, μας κάνει την έκπληξη ευχάριστα. Αν θες σε συναισθηματικό τομέα, αν θες πάνω στην κιθάρα που πραγματικά από μικρή ηλικία είχες το μεράκι να τη μάθεις και συνέχεια πιστεύω ότι μαθαίνεις ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω ποτέ δεν πάβεις να μαθαίνεις ένα όργανο όσο καλά και να το ξέρεις. Όχι, όχι, ποτέ δεν μαθαίνεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν τελειώνει πουθενά αυτό. Είπες τη μαγική λέξη αγάπη. Όταν αγαπάς, γιατί σου είπα από την αρχή, εγώ αγαπάω τον άνθρωπο. Θέλω να μοιράζομαι πράγματα. Είμαι και πάρα πολύ μοναχική ταυτόχρονα, γιατί όλη αυτή η δημιουργία δεν μπορεί να βγει αν δεν είσαι και αν δεν αγαπάς τη μοναξιά σου. Αλλά οι στιγμές που το μοιράζεσαι όλο αυτό είναι ευλογία. Είναι ευλογία να μπορείς να μοιράζεσαι. Γιατί κάθε φορά που μπαίνω στη διαδικασία ενός τραγουδιού, γίνεται μέσα μου ένας πόλεμος. Αυτό θέλει να βγει, θέλει να εκφραστεί. Όταν λοιπόν ο άλλος, ο άνθρωπος απέναντί σου το παίρνει και μπαίνει μέσα του, αυτό είναι το ζητούμενο. Για μένα είναι το μοναδικό ζητούμενο. Και ειδικά δικά μου τραγούδια, ειδικά τραγούδια που γράψω εγώ. Και βλέπω ότι τα έχουν αγκαλιάσει οι άνθρωποι και τα έχουν προσαρμόσει σε δικές τους προσωπικές ιστορίες, γιατί όλα όσο γράψει είναι βιωματικά. Εκεί μπορώ να σου πω ότι είμαι ευτυχισμένη. Για πες μου τώρα ένα δικό σου κομμάτι από το δίσκο που τώρα παρουσιάζουμε με στην Επιθυμία. Η Επιθυμία είναι όλα του Δημήτρη Λέτζου και του Βαγγέλη Μαχαίρα. Το δικό σου ποιο είναι? Δεν έχω γράψει εγώ τραγούδι και εγώ τερμηνεύω. Δεν έχεις γράψει το δίσκο μέσα κάποιο τραγούδι, έτσι? Όχι, είναι ο μόνος δίσκος που δεν έχω βάλει δικό μου τραγούδι. Δεν ήθελα να χαλάσει αυτό. Ήθελα να είμαστε εμείς οι τρεις σε όλα τα τραγούδια. Γιατί αγάπησα πάρα πολύ την Επιθυμία, αγάπησα πολύ όλη τη διαδικασία. Συνεργάστηκα άψογα και με τον Δημήτρη Λέτζο και τον Βαγγέλη Μαχαίρα. Και δεν ήθελα να αλλάξει αυτή η αρμονία. Θα πρέπει να το πάω αλλιώς τότε εδώ. Θα πρέπει να το πάω διαφορετικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από το δίσκο? Λοιπόν, πάλι δύσκολα σου βάζω, νομίζω. Να διαλέξω. Όχι ότι είναι το αγαπημένο, να διαλέξω να ακούσουμε τώρα. Για πες. Λοιπόν, το νούμερο 4 θέλω. Πού το είναι? Το νούμερο 4 είναι το τραγούδια μόνο λαϊκά. Και ακούστε το. Δεν θέλω πάμε, να πω πολλά. Πάμε να το ακούσουμε. Να τραγούδια μόνο λαϊκά. Έτσι θα το αφήσουμε. Ένα αγαπημένο τραγούδι από Κατερίνα Ντίνου και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μας περιμένει για το μέλλον που έρχεται. Αν και δεν πολύ κάνει μελλοντικά σχέδια όπως έχουμε πει, αλλά εμείς θα τη ζωρίσουμε λίγο εδώ πέρα. Για τον επόμενο μήνα. Εννοείται. τραγούδια μόνο λαϊκά λοιπόν και επανερχόμαστε. Τραγούδια μόνο λαϊκά. Γιατί μόνο λαϊκά και όχι τίποτα άλλο? Γιατί μας εκφράζουν, ναι. Γιατί αν θέλετε μπορούμε να τα χορέψουμε? Γιατί εκεί πέρα... Γιατί στο συγκεκριμένο τραγούδι η ηρωίδα μας θέλει να εκφράσει τον πόνο της με ένα λαϊκό τραγούδι. Ξέρεις, τα λαϊκά τραγούδια έχουν αυτή την αμεσότητα. Η αμεσότητα και του στίχου και της μουσικής που σου ξεσηκώνει την ψυχή. Θέλεις να σηκωθείς να το χορέψεις
και να λυτρωθείς μέσα από αυτό. Ο πόνος περνάει λοιπόν με την αμεσότητα των στίχων και το λες, το εκφράζεις και κάθε τι που εκφράζεις είναι μια ψυχοθεραπεία από μόνη της. Σε λυτρώνει λοιπόν. Τραγούδια μόνο λαϊκά, κάθε βραδιά θα λέω και κόλπα κάνω μαγικά να μην με δεις που κλαίω. Έτσι που λέει το τραγούδι, σε μια μουδιά, τη θάλασσα εκεί, την αγάπη τη μεγάλη, με τις καρδιές που χαράζουν στην άμμο. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Όπως και αγαπώ, εντάξει, όλα τα τραγούδια του δίσκου τα αγαπώ. Και δεν το λέω έτσι για να το πω. Είναι... Και αυτό, αν το καλοσκεφτούμε με τους στίχους που ήδη ανέφερες, μπορούμε να το κάνουμε μια φοβερή εικόνα και θα έλεγα ειδικά εσύ που μεγάλωσες και στο νησί, mm-hmm. συνέχεια θα ήσουν στη θάλασσα, συνέχεια θα έχετε συνέχεια. Μια φωτιά ειδικά τα βράδια, παρέα την κιθάρα, δηλαδή είναι, θα έλεγα το τραγούδι αυτό, η εικόνα μιας καθαρά βιωματικής ιστορία. Ναι, ναι, με την κιθάρα και στο σχολείο με την κιθάρα και σε εκδρομές με την κιθάρα και... Παντού έψαχνα να βρω θάλασσες για να πάω με την κιθάρα μου. Το τραγούδι λοιπόν λέει «Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, μικρό στο πέλαγο νησί, είσαι αρχή και τέρμα. Κι εγώ στην άδεια μου διά, φτιάχνω για σένα μια καρδιά που στάζει φως και αίμα». Αυτό θα μπορούσε να μιλάει για ολόκληρη τη ζωή μου. Μέσα σε 4 στίχους, 8, θα μπορούσε να είναι όλη μου ζωή. Δημήτρης Λέτζος, να πούμε ξανά, η στίχη και Ευαγγέλης Μαχαιρέας μουσική. Αλλά όλα τα τραγούδια έχουν μέσα κάτι από μένα, πολλά από μένα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί γράφτηκαν για μένα. Δεν ήταν έτοιμα τραγούδια. Κατάλαβες, αυτό είναι και το σημαντικό που βγαίνει τελικά και φαίνεται αυτό το ωραίο πάντρεμα της φωνής, του στίχου και της μουσικής. Πραγματικά, ένα πάντρεμα θα έλεγα εγώ που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να μπούμε να γράψουμε στα social media, αν θέλετε, ή αν θέλετε να μπείτε εδώ πέρα στο σταθμό μας και να μας ακούτε συνέχεια. Αλλά ωστόσο μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του YouTube, να κάνετε να γράψετε Κατερίνα Ντίνου και να βρείτε όλα αυτά τα πανέμορφα τραγούδια που ερμηνεύει η ίδια. Αξίζει τον κόπο, αξίζει, πιστέψτε με, ακόμα και να μην υπάρχει βίντεο κλιπ, αν δεν μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε αυτή τη μαγική φωνή παρέα με την κιθάρα. Εγώ το έχω κάνει άπειρες φορές και πραγματικά μπορώ να πω ότι με έχεις μαγεύσει, δεν ξέρω πώς το έχεις καταφέρει. Όποιο τραγούδι και να βάλω, είμαι έτοιμη κι εγώ να πάρω τη δικιά μου κιθάρα και να αρχίζω να παίζω κι εγώ. Τι μου έχεις κάνει, δεν ξέρω. Αν το καταφέρω αυτό, να σε κάνω να πιάσει κιθάρα, θα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά σου μιλάω. Θέλω να με πάρεις να μου το πεις όμως. Να μου πεις, το κατάφερα. Πήρα την κιθάρα και έπαιξα τραγούδι από την επιθυμία. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σου τα καλά λόγια. Δεν σου έχω πει ένα ευχαριστώ από την αρχή και για τη φιλοξενία σου και για τη γλυκύτητά σου και τον ωραίο τρόπο που παρουσιάζεις εμένα, δηλαδή εμένα σαν την ιστορία μου όμως, έτσι απλά και ανθρώπινα, σαν να πίναμε ένα καφεδάκι. Είσαι ένα υπέροχο κορίτσι και θέλω να σε γνωρίσω και από κοντά. Εννοείται. Αυτό είναι υπόσχεση, ότι αποκλείεται να μην με γνωρίζει από κοντά. Ωστόσο, θέλω να μου πεις πριν σε αφήσω, γιατί πραγματικά να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να σε αφήσω καθόλου. Θέλω να σε έχω εδώ πέρα παρέα μου, παρέα και με την κιθάρα σου, γιατί πραγματικά μου αρέσουν και εμένα οι κιθάρες. Ωστόσο, όμως, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις γυρίσει κάποιο music video clip. Δηλαδή, τόσα τραγούδια αποκλείεται να μην έχεις γυρίσει κάποιο και πού. Αν έχω βίντεο κλιπ, έχω αρκετά. Ναι, και από το δίσκο αυτόν έχω. Έχω κάνει 2 κλιπ μάλιστα από αυτό το δίσκο και από τους προηγούμενους δίσκους μου. Υπάρχουν κλιπ, υπάρχουν στο YouTube. Από όλες τις δουλειές μου μέχρι σήμερα και από την πρώτη ακόμα και τώρα. Τώρα υπάρχει ο κύκλος και το κάθε Σαββάτο που έχουμε γυρίσει βίντεο κλιπ και πρόκειται να γυρίσω και άλλα. Ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες μόνο τώρα, ξέρεις. Γιατί άλλο το να ηχογραφείς ένα τραγούδι και άλλο το να βρίσκεσαι με κόσμο για να κάνεις το κλιπ. Είχαμε πολλά απαγορευτικά. Γι' αυτό και δεν έχουν γίνει ακόμα. Είχες γυρίσει κάποια βίντεο κλιπ στη Σκόπελο? Έχεις πάει από εκεί? Στη Σκόπελο δεν έχω γυρίσει. Όχι. Γιατί δεν είναι τόσο απλό να έρθει ένα συνεργείο στο νησί. Θα το κάνω όμως. Θα το κάνω γιατί το θέλω πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι τα τραγούδια μόνο λαϊκά που μου είπες και το στίχο προηγουμένως, κανονικά πρέπει να γυριστεί στη Σκόπελο. Μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, μέσα στη θάλασσα και στη δική μου ομουδιά, γιατί έχω και τις δικές μου ομουδιές εγώ. Εννοείται. Έχω πάρει προσωπικά. Είναι προσωπική υπόθεση. Οπότε ναι, θα το κάνω. Έχεις δίκιο. Αυτό ξέρεις, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Απλά σου λέω είναι αυτό. Με το που βγήκαν τα τραγούδια όλα αυτά, βγήκαν σε ένα σκηνικό απαγορεύσεων. Οπότε δεν μπορούσαμε να κινηθούμε εύκολα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και έχει μείνει λίγο πίσω. Οπότε τα 2 κλιπ που γυριστήκανε, το ένα είναι μέσα στο στούντιο, παίζοντας το τραγούδι, το κάθε Σαββάτο. Και ο άλλο είναι ο κύκλος που γυρίστηκε μέσα στην Αθήνα, σε ένα ανοιχτό χώρο στην Αθήνα. Ουσιαστικά τον κύκλο της Αθήνας. Γύρω-γύρω πάμε, γιατί το λέει και το τραγούδι κύκλος. Μέσα στο πεδίο του Άρεου βρήκαμε κύκλους με τον Λεωνίδα Βαριδάκη που μου το γύρισε. Ένα υπέροχο πλάσμα ταλαντούχο, έτσι, μουσικός και αυτός και
κάνει και κλιπάκια. Και το κάναμε εκεί, ναι, στην Αθήνα. Βρήκαμε πολύ πράσινο. Για παίζουμε το πρώτο βίντεο κλιπ, ποιο ήταν, θυμάσαι? Το πρώτο ήταν το φως Αυγούστου. Το φως Αυγούστου σε ένα εστιατοπλοϊκό σκάφος. 5 η ώρα το πρωί ξεκινήσαμε γυρίσματα για να προλάβουμε αυτό το ωραίο φως της μέρας που ξεκίναγε. Μέσα σε ένα εστιατοπλοϊκό, ναι, το φως Αυγούστου. Πώς ήταν για σένα εκείνη η εμπειρία? Γιατί φαντάζομαι διαφορετικά και από τα live και από το να μπει στο στούντιο να ηχογραφίζεις τη μουσική. Κάτι καινούργιο λοιπόν ερχόταν στη ζωή σου. Ερχόταν κάτι καινούργιο, κάτι τόσο όμορφο, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική είναι για μένα αυτό. Είναι αυτό, αυτό που θέλω να ζήσω. Και όλες αυτές οι εμπειρίες είναι τόσο πολύ χαραγμένες μέσα μου. Δεν έχω αφήσει στιγμή να χάνει η μνήμη, στιγμή από όλα αυτά. Ήτανε μαγικές εμπειρίες, σου λέω, γιατί αγαπούσα τη μουσική. Είναι πολύ όμορφο να είσαι ένα εστιατοπλοϊκό σκάφος, να είναι το πρώτο σου κλιπ, να ακούς το τραγούδι που έχει να κάνει με φως Αυγούστου, έτσι λεγόταν, με αυγουστιάτικο φως, και να το ζεις. Νιώθεις ηρωίδα μιας ταινίας, η οποία όμως έχει να κάνει με τη δική σου τη ζωή. Δεν παίζεις κάποιο άλλο ρόλο εκείνη τη στιγμή, επειδή, όπως είπα, τα τραγούδια μου τα διαλέγω για να μου ταιριάζουν, όταν μου ταιριάζουν. Άρα, κατάλαβα. Ουσιαστικά το κάθε βίντεο κλιπ που έχεις γυρίσει ως τώρα, που περιμένουμε και τα υπόλοιπα να γυρίσεις, θα είναι σαν να είναι η ίδια σου ζωή, βιωματικά. Τι ακριβώς ζει η Κατερίνα. Οπότε, ναι, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς? Να μπούμε στο κανάλι του YouTube, να βρούμε την Κατερίνα Ντίνου και να δούμε ένα-ένα βίντεο κλιπ. Έτσι θα τη μάθουμε καλύτερα. Έτσι θα ξέρουμε ποια είναι η Κατερίνα. Ξέρεις, όταν έκανα το κλιπ, ας πούμε, το έλεγα να σβήσει τη φωτιά με το Μίμη Πλέσα, ο Γιώργος Γκάβαλος, που ήταν ο σκηνοθέτης, προσπαθούσε να μου πει τι να κάνω. Ξέρεις, ότι θα κάτσεις εκεί, θα πεις το τραγούδι κτλ. Εμένα λίγο με ζόριζε όλο αυτό, γιατί με έβαζε μέσα σε στεγανά που δεν ήθελα, γιατί κάπως μου έκλεινε το τραγούδι και του λέω, Γιώργο, να το χορέψω? Και πήγα στο βουνό επάνω στην Πελοπόννησο, σε ένα υπέροχο μέρος, στην άκρη του βουνού ξυπόλοιπη, γιατί έτσι ήθελα να το ζήσω, και χόρεψα ζεμπέτικο και έγινε το κλιπ έτσι, γιατί έτσι ήθελα να γίνει, γιατί έτσι το ένιωθα. Οπότε αυτό που σου λέω, μπαίνω μες στις καταστάσεις και τη ζω με τον τρόπο που θέλω να τη ζήσω, γι' αυτό και είναι μαγικές και τα ζω όλα τόσο όμορφα, γιατί αν δεν ζεις όμορφα τη μουσική, δεν αξίζει τον κόπο να την κάνεις. Και έτσι όμως, εκτός από αυτά, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από το πρώτο βίντεο κλιπ έως το τελευταίο τώρα, ουσιαστικά με τον κύκλο και κάθε Σάββατο, έχεις ζήσει και έχεις αναμνήσεις από κάθε κομμάτι. Από όλα. Από όλα ξεχωριστά, από τις κάθε στιγμές τους, και κλιπ να μην έχω γυρίσει. Θυμάμαι τις στιγμές στο στούντιο, θυμάμαι την ώρα που το πρώτο άκουσα το τραγούδι, που με συγκλώνησε για να πω, ναι, αυτό θα μπει στο δίσκο. Άνετα φτιάχνουμε ένα ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή σου. Άνετα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα θυμάσαι όλα, άνετα μπορούμε να γράψουμε ένα σενάριο. Τι λες? Μπορούμε και να σου πω και κάτι. Εντάξει, δεν θέλω να το πω ακόμα, αλλά εντάξει, κάτι έχω γράψει για τη ζωή μου. Για κάτι που μου έχει συμβεί, ξέρεις. Για ένα περιστατικό που ήταν πάρα. Με σημάδεψε 100%. Mm-hmm. Επειδή γράφω και παίζα, γενικά γράφω. Εντάξει, μέχρι εδώ δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να γίνει πρώτα, για να το πω. Οπότε, περιμένουμε έκπληξη από την Κατερίνα, γιατί έτσι όπως το πάει, κάτι έρχεται στο μέλλον, παρόλο που δεν το βλέπουμε πολύ μακρινό. Ωστόσο, τι περιμένουμε τον επόμενο μήνα, μια που ξέρουμε τον επόμενο μήνα, και να μην σε πάω πολύ προς το μέλλον, γιατί εκεί θα μας αφήσεις με την έκπληξη. Τι περιμένουμε τώρα εμείς? Τον επόμενο μήνα, επειδή η ανάγκη είναι μεγάλη πλέον της επαφής με τον κόσμο, και τώρα που έχει δοθεί το πράσινο φως, ετοιμάζουμε πλέον τις συναυλίες μας. Εγώ με την Ιωάννα, που έχεις γνωρίσει, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που με βοηθάει, που οργανώνει τις καταστάσεις, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ μέσα σε όλο αυτό που ζω, δεν είναι εύκολο να είμαι και οργανωτική σε όλα. Οπότε με την Ιωάννα ετοιμάζουμε τις συναυλίες μας. Ευτυχώς δείχνουν πολύ όμορφα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Δηλαδή δείχνουν πολύ ελπιδοφόρα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Θα βγω να τραγουδήσω. Αυτό, θα βγω να τραγουδήσω. Πιάστε τώρα, πιάστε τώρα επίσης τη χαρά της, ναι, Κατερίνας. Θα βγω να τραγουδήσω. Να λέμε yes, κιούπι! Ναι, θα βγω να τραγουδήσω, θα κάνω τις συναυλίες μου. Έχω υπέροχους μουσικούς, έχω πολλά προγράμματα έτοιμα. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό φτιάχνω πράγματα στο μυαλό μου. Και επίσης γράφω και πολλά τραγούδια, γιατί πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και όλο αυτό. Δηλαδή γενικά είμαι σε πάρα πολύ δημιουργική φάση αυτή τη στιγμή. Σου λέω, με πρώτη εικόνα στο μυαλό μου όμως, το ότι
ανεβαίνω στη σκηνή με την κιθάρα μου. Οπότε, τι περιμένουμε από ό,τι μου δίνει εδώ πέρα να καταλάβω περιληπτικά, γιατί δεν μου δίνει πολλές λεπτομέρειες, με αφήνει με την έκπληξη. Ετοιμάζουμε λοιπόν συναυλίες που ακριβώς θα παρουσιαστεί, θα ενημερώνει πάντα τα social media. Facebook, Instagram, ναι. Twitter, ναι. YouTube, όπου υπάρχει η Κατερίνα, σίγουρα θα δείτε πού και ποιες ώρες, ποιες μέρες θα εμφανίζεται. Ωστόσο, τώρα μου αποκάλυψε ότι έχει γράψει και πολλά ακόμα τραγούδια. Δεν ξέρω πότε θα εμφανιστεί και ο επόμενος δίσκος. Γιατί παρουσιάζουμε τον έκτο και δεν έχω ικανή τον άλλο μήνα να παρουσιάζουμε τον επόμενο. Ξέρεις, πρέπει να τραγουδήσω πρώτα τόσο πολύ την επιθυμία, ώστε να. Ξέρεις, μου έχει λείψει πάρα πολύ. Γιατί δεν τον έχω παρουσιάσει το δίσκο ζωντανά. Και είναι. Αυτό είναι μέσα μου. Θέλω, το πιο βασικό πράγμα που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να βγω και όλο το καλοκαίρι να τραγουδάω το τραγουδί της επιθυμίας. Πώς να σου πω. Επιθυμία λοιπόν είναι να τραγουδάμε τις καλύτερες επιτυχίες. Επιθυμία να συνεχώς να είμαστε δημιουργικοί και πάντα η Κατερίνα να δημιουργεί μοναδικές επιτυχίες και να τις ακούμε εμείς πάντα εδώ. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Αυτό που έχω να σου πω και ο Κατερίνα είναι. Να πάει ακόμα καλύτερα ο δίσκος, γιατί ήδη πάει πάρα πολύ καλά, με υπέροχα τραγούδια, όπως αναφέραμε κάποια και ακούσαμε κάποια. Ωστόσο, είδα εγώ μέσα σε αυτό το δίσκο μια Κατερίνα ευαίσθητη, έναν άνθρωπο μοναδικό. Σου εύχομαι πάντα να μείνεις έτσι, να μην αλλάξεις ποτέ, πάντα να χαμογελάς ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί τις περάσαμε και τις περνάμε ακόμα. Ωστόσο όμως δεν το βάζουμε κάτω, το παλεύουμε δημιουργικά. Το παλεύουμε πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η ευαισθησία είναι κάτι που ευτυχώς ή δυστυχώς δεν αλλάζει ποτέ, ξέρεις. Γεννιόμαστε και μένουμε έτσι. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για όλους μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Να προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας, να τον αγαπάμε και να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Να είμαστε κοντά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί. Ας χαρούμε το δώρο της ζωής και ας μοιραζόμαστε. Γιατί δεν είναι. Αυτό που ζήσαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούσε να αγγίξει ο ένας τον άλλον. Παρόλο σε διακόπτω κιόλας, ήταν πολύ δύσκολο, νομίζω ότι μας έβγαλε πιο δυνατούς. Αν θες ψυχικά, αν θες με το να αναπολούμε πράγματα, πράγματα που θεωρούσαμε εμείς οι ίδιοι ότι τα είχαμε δεδομένα. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο τίποτα σε αυτή τη ζωή. Μάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας και αν θες να είμαστε ακόμα πιο δημιουργικοί όπως ήσουν εσύ. Αυτό μας έμαθε. Ναι, και να μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο με τον εαυτό μας και λίγο να ησυχάσουν τα πράγματα. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την ησυχία. Λίγο να ησυχάσουν τα πράγματα, γιατί μέσα από την ησυχία και τη σιωπή βγαίνουν τα πιο δυνατά μηνύματα. Αυτό εμένα μου έμαθε όλη αυτή η διαδικασία και μου λείψαν πάρα πολύ οι άνθρωποι μου και οι άνθρωποι γενικότερα. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για όλους και πάνω απ' όλα να ευχηθώ ζωή, να ξαναβγούμε στη ζωή και να βρούμε τους ρυθμούς μας, να μην ξεχάσουμε και να τιμάμε τη ζωή καθημερινά. Οπότε το μήνυμά μας είναι, μην ξεχνάτε να ζείτε και βάρτε κοντά σας, ή αν θέλετε μαζί σας, ή αν θέλετε πιο σωστά στην καθημερινότητά σας, τη μουσική. Πιστέψτε με, κάνει καλό. Χαμογελάμε λοιπόν ακόμα και στα πιο δύσκολα. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν συντονισμένη σήμερα εδώ στην παρέα του Ασπίδα Radio και μας κράτησε συντροφιά. Αλεξάνδρα. Καταφέραμε να σε γνωρίσουμε πολύ καλά και πίστεψε με, νομίζω ότι βρήκα μια φίλη. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό που είπες μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις μια φίλη στην Ελλάδα με μια κιθάρα που σε περιμένει και όμορφο νησί του κόσμου. Αυτό να το θυμάσαι. Αυτό θα το κρατήσω φυλακτό. Σίγουρα θα το θυμάμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις μια ανοιχτή αγκαλιά στο νησί αυτό. Και στην Αθήνα, αν θέλεις, αλλά στο νησί έχω να σου δείξω πολύ όμορφα πράγματα. Αχ, τι μου κάνεις τώρα. Με κάνεις να επιθυμώ κι εγώ το νησί. Να επιθυμώ το νησί που δεν έχω πάει ποτέ. Που πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και να σε γνωρίσω και από κοντά και να μου παίξεις κιθάρα. Αποκλείται να μην σε γνωρίσω. Και να μην παίξεις κιθάρα. Αυτό να το έχεις στο μυαλό σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπες σήμερα, που έδωσε στον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή μας και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και αν θες ένα όργανο που μπορεί ο καθένας μας να έχει μέσα στο σπίτι του και να μπορέσει έστω, αν δεν καταφέρει να το μάθει επαγγελματικά, τουλάχιστον να μπορέσει να εκφραστεί μέσα από αυτό. Δεν έχει σημασία ο επαγγελματισμός με τα μουσικά όργανα. Σημασία έχει να μπορέσεις να βρεις μέσα από ένα μουσικό όργανο, να βρεις τρόπο
να εκφράσεις τα πιο βαθιά σου συναισθήματα. Να εκφραστείς, να εκφράσεις τον εαυτό σου, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας εμείς οι άνθρωποι και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τα εκφράσουμε. Εγώ τον βρήκα τον τρόπο και είναι η μουσική και είναι μαγικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για όλα. Και επειδή η ζωή μας είναι κύκλος και τα πάντα είναι κύκλος, όλα γυρίζουν γύρω-γύρω και κάποια στιγμή δεν ξέρεις ποια είναι η αρχή και ποια το τέλος. Έτσι θα ακούσουμε τον κύκλο. Έτσι θα κλείσουμε και εμείς το σημερινό ραδιοφωνικό ταξίδι. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί δεν μ' αρέσει. Να λέω αντίο κιόλας. Θα πω στο επανειδή. Θα πω καλή αντάμωση. Θα πω να είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε με καινούργιες επιτυχίες ή αν θες με καινούργια πράγματα. Όχι μόνο κάποιο καινούριο δίσκο, αλλά και κάποιες εμφανίσεις αν θες και κάποια Βεβαίως, πράγματα που μπορείς να κάνεις από εδώ και πέρα. Πάντα στη με διάθεσή σου και πάντα με αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, για την τόσο ζεστή σου φιλοξενία. Και καλή αντάμωση. Ούτε εμένα μου αρέσουν τα αντίο. Καλή αντάμωση. Να είσαι καλά. Κύκλος λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους σας. Να μην ξεχνάτε παιδιά πάντα να χαμογελάτε, ακόμα και στα πιο δύσκολα, γιατί έτσι πραγματικά δίνουμε δύναμη και ζωή. Καλή συνέχεια σε όλους σας.